από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ως φιλάθλος φυσικά, όπως τώρα είναι. Μιλάμε για τον πρώην σύμβουλο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τον κύριο Σπύρο Μιωρίδη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ. Ωραία, ωραία από υγεία. Κύριε Μιωρίδη, την περασμένη Κυριακή δεν είχαμε ποδόσφαιρο καθόλου στην πρώτη κατηγορία. Αυτή την Κυριακή έχουμε ποδόσφαιρο χωρίς φιλάθλους. Πώς το αντιλαμβάνεστε? Βλέπετε ότι υπάρχει ενδεχόμενο να γίνουν και χωρίς ποδοσφαιριστές σε κάποια φάση? Να χαριτολογήσουμε λίγο και να πούμε ότι η βλακεία είναι ανίκητη. Η βλακεία είναι ανίκητη, δεν είναι αυτό το πράγμα δηλαδή που από τη σημερινή εξουσία της πολιτείας αυτά τα μέτρα που παίρνει και αυτό που πάει να κάνει είναι... Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Δηλαδή απαγόρευση να μην γίνονται παιχνίδια μία αγωνιστική μόνο στη Σούπερ Λίγκα. Λες και εκεί έγιναν μόνο επεισόδια. Δεν έχουν γίνει σε αγώνες βόλεϊ, σε αγώνες μπάσκετ στη Β' Εθνική. Ναι. Γίνεται ένα παιχνίδι κυπέλλου την άλλη Τετάρτη με 60.000 κόσμο, που είναι άκρως επικίνδυνο. Εκεί πηγαίνει ο κόσμος, γιατί δεν ανήκει στη Σούπερ Λίγκα. Λες και έχει ταυτότητα η βία στα γήπεδα ότι είναι στη Σούπερ Λίγκα, έτσι. Mm-hmm. Αυτό είναι βλακεία. Δεν έχω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Δηλαδή αυτές οι αποφάσεις λέτε δεν έχουν καμία βάση, καμία λογική, τίποτα, δεν προσφέρουν τίποτα. Είναι για το Θεραθήνε. Είναι ένας καινούριος άνθρωπος στο Υπουργείο Αθλητισμού που θέλει να πάρει κάποια μέτρα, αλλά αυτά τα μέτρα δεν μπορεί να τα πάρει ούτε σε μια εβδομάδα, ούτε σε... Αυτά γίνονται κατόπιν συνεννοήσεων με τις ομάδες. Φωνάζει αν θέλει να βρει τη λύση στο πρόβλημα πρέπει να πάρει μερίδα από τις ομάδες και από τις φιλάθλους των οργανωμένων, να τους κάτσει να συζητήσει μαζί τους, να κάνουν επιτροπές και έτσι θα βρεθούν μια τέτοια. Τώρα λέει για το ηλεκτρονικό εισιτήριο, για τις κάμερες. Αυτά στο γήπεδο του ΠΑΟΚ εφαρμόζεται από το 2008-2009, κάπου εκεί πέρα. Ο ΠΑΟΚ και ονομαστικό εισιτήριο έχει και οι κάμερες λειτουργούν και όλα είναι. Δηλαδή πώς γίνεται όταν παίζει ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, δεν θα μιλήσω για εντός έδρας, θα μιλήσω για εκτός έδρας. Mm-hmm. Όλοι οι φίλαθλοι έρχονται, παίρνουν το εισιτήριό τους ονομαστικά, η ίδια λίστα καταλήγει στην UEFA με τον καθέναν, με ποιον αριθμό εισιτηρίου έχει πάρει και σε ποια κερκίδα είναι. Είναι τόσο απλά. Τα έχετε ζήσει και είναι σημαντικό να έρθουμε σε αυτά σε λίγο. Πάντως όσοι συναναστρέφονται με τον κύριο Κοντονή λένε, ακόμα και από τον ΠΑΟΚ, ότι έχει την πρόθεση, ασχολείται, κινητοποιείται. Ναι, και χθες προανήγγειλε κάποια μέτρα στο νέο νόμο. Δεν αντιλέγω σε αυτό που λέτε, ότι ο άνθρωπος θέλει να δείξει, θέλει να κάνει πράγματα. Αλλά αυτή τη χρονική στιγμή και έτσι πως με τις αποφάσεις που παίρνει, δεν γίνεται ότι πονάει χέρι κόβο κεφάλι. Mm-hmm. Δηλαδή τι ουσία θα έχει ότι δεν θα παίξουν την Κυριακή οι ομάδες χωρίς φιλάθλους? Ποια είναι η ουσία τους? Ποιο είναι το τέτοιο? Όσο και να σκέφτηκα. Και την Τετάρτη, ας πούμε, θα γίνει ένα παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο με 60.000 κόσμο. Δηλαδή, χθες έγινε ένα παιχνίδι κυπέλλου ανάμεσα στον Πανιόνιο και στον Ηρακλή με κόσμο. Την άλλη, την Κυριακή θα παίξει ο Πανιόνιος χωρίς κόσμο. Είναι καταλαβαίνει. Ναι, συγγνώμη, δηλαδή δεν έχει λογική. Ναι, δεν έχει λογική. Ας περιμένουμε, μήπως μέσα από τον νόμο θα καταθέσει πράγματι. Υπάρχουν σημαντικές αλλαγές γενικά για το ποδόσφαιρο. Για να υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στο ποδόσφαιρο πρέπει να ξεκινήσει από πολύ ψηλά, όχι από τους φιλάθλους, ούτε από τους συνδέσμους. Πρέπει να ξυλωθεί πρώτα όλο αυτό το σταθμό σύστημα της ΕΠΟ, να φτάσει μετά στη Σούπερ Λίγκα, να γίνουν καινούργια πράγματα, να μπουν καινούργιοι νόμοι, να μπουν στο καινούργιο πλαίσιο καινούργια πράγματα, να ισχύσουν, να εφαρμοστούν από όλους, πρώτα αφού συμφωνήσουν όλοι να τα εφαρμόσουν, mm-hmm. και μετά είναι εύκολο. Και εσείς κύριε Μιωρίδη ξεκινάτε... Είναι εύκολο γιατί όταν η διοίκηση κάθε ομάδας έρχεται σε συνεννόηση με τους οπαδούς της, τελειώνει. Γιατί όλοι το ξέρουμε αυτό, ότι όταν θέλουν και οι οπαδοί και η διοίκηση μαζί, δεν πρέπει να συμβεί τίποτα. Αυτό το κρατάω πραγματικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προφανώς το έχετε ζήσει. Υπάρχουν παραδείγματα. Ας σας πω κάτι. Δηλαδή, τώρα δεν θα αναφερθούμε σε ονόματα, θα αναφερθούμε γενικό. Όταν ήμασταν... Τότε που είμαστε στη δίκη, έρχονται οι οπαδοί, μια ομάδα, μια αντιπροσωπεία μάλλον, και μας λέει θέλουμε να κατεβούν τα κάγκελα από την 4. Ναι. Αλλά αν τυχόμε, δεν θα μπει κανένας. Εμείς δίνουμε την εγγύηση. Και έτσι συνέβαινε. Δεν χρειαζόταν ούτε χίλια στάφ, ούτε αστυνομία, ούτε τίποτα. Η ομάδα μπορεί να προσταθεί, η εκάστοτε ομάδα, έτσι. Και ομάδες τώρα σαν τον ΠΑΟΚ, σαν τον Ολυμπιακό, σαν την ΑΕΚ, σαν τον Παναθηναϊκό, που το οργανωμένο τους κίνημα
είναι αναπτυγμένο πολύ, mm-hmm. ξέρουν να κάνουν τα πάντα. Και όλοι ξέρουν ποιοι είναι αυτοί που τα κάνουν. Μάλιστα. Δεν γίνεται να γίνουν επεισόδια σε ένα γήπεδο και να μην έχει γνώση κάποια ΠΑΕ. Οποιαδήποτε είναι αυτή. Για να πάμε μετά στους φιλάθλους. Είπατε κι εσείς ως πρώτη αιτία του προβλήματος στο ποδόσφαιρο που μπορεί να φέρει και βία την ΕΠΟ. Από εκεί ξεκινάτε. Και αυτός είναι ο ηθικός αυτού του κόσμου, ο κ. Ζωμπαντζόγλου. Ποιος είναι? Όλο το σύστημα αυτό... το οποίο αφορά την ΕΠΟ. Ναι, όλο αυτό. Ο φιλαθλός ή αυτός που αγαναχτεί και κάνει επεισόδια, αγαναχτεί από τις κακές αποφάσεις, από την αδικία, από την ατιμωρησία. Δεν γίνεται για το ίδιο παράπτωμα εγώ να τιμωρούμε με 1000 δραχμές και ο άλλος να τιμωρείται με 100.000 δραχμές. Mm-hmm. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Η βία παλιότερα προέκυπτε και από άλλα γεγονότα, έτσι. Υπήρχε ένα οπαδικό μίσος, υπήρχαν συμπλοκές, εθνικές οδούς, υπήρχαν φαινόμενα βίας. Τώρα τελευταία... τέτοια φαινόμενα βίας υπήρχαν, ναι, αλλά αυτό ήταν μέσα στο οπαδικό κίνημα. Αλλά ποτέ δεν θα, γιατί δεν υπήρχαν περιπτώσεις βία ή δεν σκοτώθηκε άνθρωπος σε αγώνα γυναικείου βόλεϊ. Ήταν μέρος του ποδοσφαίρου. Δεν είναι. Η βία υπάρχει και στις συγκεντρώσεις στις πολιτικές. Υπάρχει και στις συγκεντρώσεις στην διαμαρτυρία. Και μέσα στα γραφεία υπάρχουν. Στις συνεδριάσεις της Λίγκας, βέβαια. Και μέσα στα γραφεία. Τώρα, εσείς λέτε από την εμπειρία σας και από όσα έχετε ζήσει ότι αν πραγματικά υπάρχει συνεννόηση των ΠΑΕ με τους οπαδούς, όλα λύνονται. Γιατί δεν υπάρχει, γιατί αυτό είναι δύσκολο, γιατί δεν επιτυχάνεται συχνά ή συνέχεια? Εγώ νομίζω ότι επιτυχάνεται. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, αν πάμε στο πρόσφατο παρελθόν, δεν πιστεύω ότι η διοίκηση του Παναθηναϊκού δεν είχε ενημέρωση το τι θα γίνει στη Λεωφόρο. Είτε με την παρουσία του Μαρινάκη είτε την παρουσία μη του Μαρινάκη. Ναι. Αυτό που έγινε στη Λεωφόρο ήταν μια οπαδική εκδίκηση από ό,τι είχε γίνει στη Ροζούπολη. Είναι καθαρό οπαδικό. Ήταν τα αντίπεινα εκείνης της χρονιάς. Και τους δώθηκε ευκαιρία να γίνει τώρα. Mm-hmm. Δεν ήταν κάτι το τέτοιο. Δεν ήταν κάτι που προκάλεσε. Μπορούσε να ελεγχθεί. Αυτό λέω, ότι μπορούσε να ελεγχθεί. Μπορούσε να αποτραπεί. Αν το θέλανε και οι δύο πλευρές, φυσικά. Ναι. Μπορούσε να ελεγχθεί. Απαγόρευαν τον Περέιρα να κάνει βόλτες που στην τέτοιο. Απαγόρευαν τον Μαρινάκη να μπει μες στο γήπεδο. Άμα θέλανε. Μα δεν ήταν, άμα το θέλανε, Σταύρο μου, να σου πω κάτι, παρατάσανε μπροστά στο πέταλο 10 δημιουργίες μάτα από την αρχή μέχρι το τέλος και τελείωνε. Άρα προφανώς δεν συμφωνείτε ότι οι βαριές, οι μεγάλες τιμωρίες λύνουν το πρόβλημα. Τιμωρίες οπαδούς με φυλάκιση, τιμωρίες σε ΠΑΕ με πρόστιμα, τιμωρίες... Όχι. Δεν είναι αυτή η λύση. Γι' αυτό που δεν συμφωνώ με τίποτα είναι στις ποινές οπαδών με φυλάκιση. Ο παδός έκανε το παράδειγμα. Το πιο απλό απ' όλα δεν πρέπει να του καταστρέψει τη ζωή του να πάει φυλακή γιατί μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Θα του κάνει ότι την πρώτη φορά που θα μπει στον αγωνιστικό χώρο θα κάνει 6 μήνες να ξαναμπεί στο γήπεδο. Τη δεύτερη φορά που θα ξαναμπεί δεν θα ξαναμπεί ποτέ. Ναι. Αυτοί που πάνε για χυμάρια, γιατί υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που είναι, δεν τους ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο, θα είναι μόνο για να κάνουν επεισόδια. Ναι. Αυτούς λοιπόν να τους αποτρέψουν οι υπόλοιποι, ο διπλανός τους, ο παραδιπλανός τους. Και έχουμε τέτοια παραδείγματα. Κοιτάξτε, ξέρουμε ότι όταν το οπαδικό κίνημα θέλει να προστατεύσει την ομάδα, το πετυχαίνει στον απόλυτο βαθμό. Το γιατί δεν θέλει είναι μερικές φορές το πρόβλημα. Αυτό είναι το ζήτημα. Εκεί είναι θέμα συνεννόησης με τους τεχνικούς παράγοντες. Με αυτούς, με τους ανθρώπους που είναι, με τον πρόεδρο της ομάδας, με τον ιδιοκτήτη της ομάδας. Όταν καλλιεργούμε ένα κλίμα ότι εγώ μαλώνω συνέχεια με τον αντίπαλό μου, δερνόμαστε, βυζόμαστε, φτηνόμαστε, ναι. Να δίνουμε το ένασμα να κάνουν και αυτοί αυτά που κάνουν. Βέβαια, ναι. Όταν δεν υπάρχει προϊόν ουσιαστικά, καταλήγουμε εκεί. Φυσικά. Γιατί όλα από εκεί ξεκινάνε. Φυσικά. Μάλιστα. Κύριε Μιλιορίδη, την πορεία του φετινού ΠΑΟΚ πώς την βλέπετε, τι εξήγηση δίνετε εσείς για την πτώση μετά το Δεκέμβριο? Τι να σας πω τώρα, για μένα ήταν αναμενόμενο. Επειδή γνωρίζω ποιος είναι, γνωρίζω πολλά πράγματα και ήξερα ότι ο ΠΑΟΚ αυτή της φετινής περίοδου ξεκίνησε και ήταν ένα πυροτέχνημα. Πυροτέχνημα που δεν μπόρεσε μετά να βαδίσει. Δηλαδή ακόμα και εκείνο Νοέμβριο-Δεκέμβριο που ο ΠΑΟΚ ήταν πρώτος και έπαιζε
Καλό ποδόσφαιρο. Εγώ δεν πίστευα από τότε ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα για χίλιους και δύο λόγους. Πρώτον, γιατί δεν θα μπορέσει να αντέξει με το βάθος του ρόστερ που είχε, και δεύτερον, δεν θα τον αφήνανε. Ναι. Αν και άντεχε. Αλλά εδώ δεν είναι πλέον θέμα ότι δεν παίρνει το πρωτάθλημα. Είναι θέμα ότι εβδομάδα παρά εβδομάδα δέχεται 3-4 γκολ σε όλα τα γήπεδα. Έχει μια πολύ κακή απόδοση, έχει μια πολύ κακή πορεία πλέον. Εντάξει, όταν σε παίρνει κάτι φορά, το θέμα είναι να τη σταματάς και πώς θα τη σταματήσεις. Ναι. Και πώς τη σταματάς? Αυτό είναι, ας το βρουν αυτοί που μπορούν. Η δική σας εξήγηση που λέτε το περιμένατε, είναι θέμα αγωνιστικό, είναι θέμα ποιότητας, είναι θέμα ρόστερ, είναι θέμα προπονητή, είναι θέμα ποιότητας, είναι θέμα προπονητή, όλα μαζί. Είναι αυτά που βρίσκεις το τι κάνεις και πώς το κάνεις. Δηλαδή, ότι ο προπονητής, ξέρουμε, δηλαδή, τον κύριο Αναστασιάδη τον ξέραμε. Ξέραμε ότι είναι ένας προπονητής που δεν έχει κάνει πρωταθλητισμό. Καλός ή κακός, έτσι. Ξέρουμε ότι είναι ένας προπονητής που δουλεύει, όπως δουλεύει το σύγχρονο ποδόσφαιρο, είναι λίγο πίσω. Εμείς θέλουμε να έχουμε ένα υπερπολιτελές αυτοκίνητο και να καίει όχι αμόλυβδη, να καίει σούπερ. Της τελευταίας τεχνολογίας. Δεν γίνεται αυτό. Μάλιστα. Κάτι σχετικό και με το προηγούμενο. Το γεγονός ότι η Τούμπα δεν έχει κόσμο φέτος, δεν είχε πολύ κόσμο ούτε όταν ο ΠΑΟΚ ήταν πρώτος επί 2-3 μήνες. Πού πιστεύετε ότι θέλετε? Ίσως είναι αυτό. Ναι. Ότι ο κόσμος δεν πίστεψε ποτέ ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Ο κόσμος δεν πίστεψε σε αυτή την ομάδα. Και δεν είναι δικαιολογία ότι είναι ακριβή. Ότι το εισιτήριο και όλα αυτά. Ναι. Ναι. Ίσως να ήταν εκείνο. Παραιτήθηκε και ο Ζήσης Βρίζας. Ένας άνθρωπος με τον οποίο και εσείς βεβαίως συνεργαστήκατε, τον ξέρετε πολύ καλά. Έφυγε και εκείνος. Καμένος ουσιαστικά, με φήμες για διάφορα περίεργα. Όπως κύριε Μιλιορίδη, σχεδόν καμένοι είναι όσοι είναι πλάξανε με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Σίγουρα, να σας πω κάτι. Ο Ζήσης είναι ένας άνθρωπος τον οποίο, αν τον αφήσεις απερίσπαστο να δουλέψει, μπορεί να σου φέρει έργο. Αν δεν τον αφήσεις, δεν γίνεται. Όταν έχει να δίνει αναφορά σε 4 διαφορετικούς ανθρώπους, όταν πιέζεται, όταν δεν τον αφήσεις να κάνει το έργο του σωστά, ότι άτομα άλλο αποφασίζει από το πόσο του, σαν τεχνικός διευθυντής, να πράξει, και άλλο του δίνει και άλλο πια ο μεγαλομέτωχος. Είναι ότι, εντάξει, ο Ζήσης είχε και τη φθορά του χρόνου, έτσι. Ήταν ένα κακό, αυτό είναι ένα πολύ κακό. Και σε όλη αυτή την προσπάθεια που έκανε, δεν ευτύχησε ο ΠΑΟΚ να δει ένα τίτλο, να δει κάτι, οπότε όλα αυτά του πιστώνουν. Βέβαια, θα μπορούσε κάλλιστα ο ίδιος, από τη στιγμή που δεν πέρασαν οι εισηγήσεις του και οι απόψεις του, να είχε παραιτηθεί πιο μπροστά. Ναι. Είναι ουσιαστικά το μεγάλο λάθος του ότι δεν παραιτήθηκε το καλοκαίρι που δεν πέρασε ο προπονητής του? 100%. Λέτε πάντως, επειδή το συζητάμε και εμείς εδώ πολύ συχνά, είναι 3 χρόνια Ιβάν Σαββίδης στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, 3 χρόνια ο Ζήσης Βρίζας έχει μια ευθύνη, τώρα τυπική, θεωρητική, ουσιαστική, έχει μια ευθύνη για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Το ποδοσφαιρικό τμήμα δεν έχει κάνει τόσα βήματα πρόοδος όσα περιμέναμε. Δεν έχει ευθύνη ο Βρίζας? Ευθύνη μπορεί να έχει, αλλά σε ποιο αντικείμενο? Στο αντικείμενο μόνο στο ποδοσφαιρικό. Ο Ζήσης ήταν τεχνικός, ήταν πρόεδρος. Ναι. Έγινε αντιπρόεδρος. Έγινε τεχνικός διευθυντής. Ξανά έγινε πρόεδρος. Ξανά έγινε τεχνικός διευθυντής. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ δεν περνούσε οι απόψεις του Σαββίδη στη Σούπερ Λίγκα, δεν έφταιγε ο Σαββίδης, έφταιγε ο Βρίζας. Ο Σαββίδης διάλεξε προπονητή, δεν το διάλεξε ο Βρίζας, έφταιγε ο Βρίζας. Ναι. Για το αγωνιστικό καθαρά, το ότι δεν είχε την πρόοδο που περιμέναμε όλοι. Δεν θα πω ότι είναι... Συγγνώμη κύριε Παζόγλου. Όταν έχεις επιλέξει έναν προπονητή που δεν τον έχεις επιλέξει εσύ, δεν έχεις επιλέξει τι θέλεις να παίξεις, τι παίχτες χρειάζεσαι. Ότι αν σου φέρω εγώ αυτόν τον παίχτη, μου λες εσύ δεν το θέλω. Σου φέρω αυτό, μου λες δεν το θέλω. Σου προτείνω από κάποιους παίχτες ο προπονητής, ο οποίος ο τεχνικός διευθυντής γι' αυτό δεν έχει αντίθετη άποψη. Πώς θα βγάλουμε? Αν δεν συμβαδίζουν ο αέρας που αναπνέουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν είναι κοντά, δεν μπορεί να φτιάξει ομάδα έτσι. Άρα προφανώς λέτε ότι και για την επόμενη χρονιά, που πλέον νομίζω ότι όλοι εκεί κοιτάμε, αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να κυριαρχήσει. Αυτή η χημεία.
σίγουρα. Απομακρύνεται ο ΠΑΟΚ από τον κόσμο του. Δηλαδή βλέπουμε ότι όποια στελέχη ήταν της οικογένειας, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο απομακρύνονται. Δεν αντέχουν, δεν κάνουν, δεν έχουν αρμοδιότητες, δεν. Δεν υπάρχει ο φόβος του να γίνει ο ΠΑΟΚ εντελώς απρόσωπος όλο αυτό το διάστημα. Υπάρχει, αλλά αναφορά ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή πρέπει να διοικηθεί στην κεφαλή της διοίκησής του ή να έχει τον ιδιοκτήτη του ή να έχει έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι 100% μέσα από την οικογένεια και μπορεί να δουλέψει και μπορεί να τα ανταπεξέλθει. Ναι. Λέτε ο κύριος Αγγελίδης δεν είναι. Ο κύριος Αγγελίδης, τι να σας πω ο κύριος Μπαζόγλου, ο κύριος Αγγελίδης ήρθε με ένα βιογραφικό από μια άλλη ομάδα. Τον κύριο Αγγελίδη, ας πούμε, αν το ρωτούσατε πριν 2 χρόνια τι έχει ΠΑΟΚ, μπορεί να μην ήξερε σε ποιο μέρος βρίσκεται η άλλη πήρκη ομάδα ΠΑΟΚ. Ναι. Μάλιστα. Υπάρχει ένα άνθρωπο στην οικογένεια του ΠΑΟΚ που μπορεί να σηκώσει και το βάρος του Προέδρου και να θέλουν εδώ μέσα στην ομάδα. Τώρα το ποιοι είναι αυτοί, δεν θα τους πω εγώ. Είπατε υπάρχουν άνθρωποι ή υπάρχει άνθρωπος. Είπατε αρκετοί. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν. Και δεν χρειάζομαστε να υπάρχουν και νέοι άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν τον ΠΑΟΚ από την αρχή ως το τέλος τους. Υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι. Παράγοντες, πρώην ποδοσφαιριστές. Έχετε κάποιους στο μυαλό σας δηλαδή? Ναι, δεσαιονόματα δεν θέλω να πω. Γιατί σας είπα ότι όλοι λίγο πολύ σαν να έχουν απαξιωθεί. Όλοι. Ο Ζαγοράκης, ο Βρίζας, ο... Πολύ, πολύ. Εδώ ρε, ήρθε ο Τσιτσιακόφ και πανηγυρίζαμε να πούμε πώς ήρθε ο Τσιτσιακόφ τώρα. Και έφυγε και τέλος πάντων. Τι να πεις να πούμε. Πού ήταν ο Τσιτσιακόφ και η Κόλτα από το Έλξη στον ΠΑΟΚ? Διέλυσε την Ανζή. Για πόσο καιρό? 2 χρόνια. Για 2 μήνες. Πού? Στην Ανζή. Μάλλον ψέματα μιλάμε και ψέματα για 6 μήνες. 6 μήνες διατέλεσε δίπλα στον ιδιοκτήτη της Ανζή, σαν τεχνικός διευθυντής. Ναι, εγώ αυτό που λέω είναι ότι... Και σε 6 μήνες μέσα έφυγε. Εγώ αυτό, που λέω είναι, ναι. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι μέσα στην εσωστρέφεια που έχουμε σαν ομάδα γενικότερα υπήρχε πανηγυρισμός τότε όταν ο Σαββίδης έφερε τον Τσιτσιακόφ επειδή θα φύγουν τα λαμόγια εισαγωγικά τα δικά μας. Και ένα χρόνο μετά έκανε 50 επιλογές που βγήκε η μια μισή και έφυγε μια χαρά στην Πούδρα. Εντάξει, αυτό είναι το θέμα του ιδιοκτήτη. Ναι. Για να κλείσουμε κύριε Μιωρίδη, αν σας πω ότι αυτή η σεζόν κλείσει με την αποπληρωμή των χρεών της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, θα είστε ικανοποιημένος, θα είναι κάτι θετικό, πολύ θετικό? Σίγουρα θα είναι πάρα πολύ θετικό. Και πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα αυτό το κομμάτι θα κλείσει. Mm-hmm. Από τη στιγμή που ο κύριος Σαββίδης έχει τη διάθεση και τη βούληση να πληρώσει, τώρα αν θα πληρώσει τα 10,5 που είναι... Ή θα αναγκαστεί στην τελευταία περίπτωση να μπει στον όνομα Ορφανού και να τελειώσει την κατάσταση. Ναι. Και πετάξει, όπως ο ίδιος λέει, 40 εκατομμύρια σε ένα βαρέλι, η διαφορά αυτών είναι 2 εκατομμύρια. Δηλαδή θα το κάνει. Θα το κάνει. Και θα είναι η πιο θετική εξέλιξη. Ναι, εντάξει. Ταυτόχρονα όμως δεν μπορεί, δηλαδή, είναι δύο κομμάτια. Από τη στιγμή που υπάρχουν τα λεφτά και η βούληση για να πληρώσεις, δεν πρέπει να μας απασχολεί αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή που το έχει δηλώσει ο ίδιος ότι εγώ θέλω να πληρώσω, δεν θέλω να κάνω, θα πληρώσει. Αργά ή γρήγορα, είτε είναι 10, είτε είναι 12, είτε είναι 13, θα πληρώσει. Το θέμα είναι ότι χάθηκαν 2,5 χρόνια που ο ΠΑΟΚ σε αυτά τα 2,5 χρόνια μπορούσε να ανεβαίνει κάθε μέρα ένα σκαλοπάτι. Ναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα, είναι η πιο υγιής ομάδα οικονομικά που υπάρχει στην Ελλάδα. Ακόμα πιο υγιής και από τον Ολυμπιακό. Ναι. Ναι. Αν ρωτήσετε χρηματικά ή του έναν ποδοσφαιριστή πού θα διάλεγε να πάει, θα πάει ή στον ΠΑΟΚ ή στον Ολυμπιακό πουθενάλλου. Mm-hmm. Ξέρουν ότι τα λεφτά τους είναι στην ώρα τους, είναι τακτοποιημένοι όλοι. Οι παροχές που έχει ο ΠΑΟΚ σου δίνει, σου έχει την, όλα τα έχει έγκαινα να κάνεις πρωταθλητισμό. Έτσι είναι. Έτσι. Αλλά είπαμε, δεν μπορούμε να θέλουμε να κατασκευάσουμε μια υπερσύγχρονη λιμουζίνα και να μην καίει αυτοκολλητή και να καίει. Σούπερ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.